Της Δημοκρατίας, καλημέρα σας κύριε. Είναι δύσκολη η σημερινή μέρα. Καλώς ήρθατε και δυο σας. Και κύριε Μαντά, θα μου επιτρέψετε να το σκεφτόμουν τόση ώρα που έβλεπα αυτές τις εικόνες. Θέλω να κάνω χρήση της επαγγελματικής σας ιδιότητας. Ψυχίατρος. Καλά δεν το λέω? Ναι. Πώς βλέπει ο τηλεθεατής αυτές τις εικόνες? Θέλω την επιστημονική σας ματιά, κύριε Μαντά. Ξέρετε, δεν συνηθίζω ειδικά σε τηλεοπτικούς χρόνους να... Αν ενοχλώ, να... το αποσύρω, δεν υπάρχει θέμα. Λειτουργώ με αυτή την ιδιότητα, διότι δεν νομίζω ότι μπορώ να προσφέρω αυτό που χρειάζεται να προσφέρουν οι άνθρωποι που επαγγελματικά οφείλουν να ασχοληθούν με αυτά τα θέματα μέσα σε τηλεοπτικούς χρόνους. Δεν θέλω πραγματικά να. Εντάξει, σεβαστό πλήρως. Απλά είναι πολύ σκληρές και οι εικόνες και νομίζω ότι δημιουργούν μια πολύ κακή ψυχολογία στον κόσμο. Και να σας πω την αλήθεια, σκεφτόμουν. Μην σε μια ανθρώπινη τραγωδία προσθέσουμε έτσι, ξαναλέω, σε τηλεοπτικούς χρόνους πράγματα τα οποία μπορεί να ερμηνευτούν με διαφορετικούς τρόπους. Δεν το θέλω καθόλου. Απλά δεν σας κρύβω. Συγχωρήστε με. Βεβαίως. Απλά δεν σας κρύβω, κύριε Μαντά, ότι έφερα τον εαυτό μου. Και προφανώς και εσείς το έχετε κάνει, στη θέση ενός από τους ανθρώπους που είναι εκεί και χάσαν το σπίτι τους. Θα πάρουν τη βοήθεια για να φτιάξουν το σπίτι τους. Νομίζω ότι αυτό που θα σκεφτόμουν είναι ότι, okay, θα μου το ξαναφτιάξουν το σπίτι, θα με βοηθήσουν να το ξαναφτιάξω. Εάν δεν φτιάξουν όμως πίσω από το σπίτι μου το ρέμα, άραγε πώς θα ζήσω εδώ? Κοιτάξτε, κύριε Σαράδη, κυρία Γιάμαλη, πρόκειται για μια τεράστια τραγωδία. Μια τραγωδία σε όλα τα επίπεδα, η οποία εξελίσσεται δυστυχώς, διότι ακόμη δεν ξέρουμε πού μπορεί να φτάσουμε και στην απώλεια ανθρώπινων ζώων, που είναι το κύριο πράγμα. Άρα λοιπόν αυτές τις στιγμές νομίζω ότι όλοι πρέπει να σκεφτόμαστε και να συμβάλλουμε από τη θέση του ο καθένας και η καθεμιά στο να τελειώσει όσο είναι δυνατόν πιο γρήγορα αυτή, θα έλεγα, η δουλειά, η δραματική προσπάθεια, η εξουθενωτική προσπάθεια που κάνουν οι άνδρες της περιοριστικής και των ΕΜΑΚ, έτσι ώστε όποια να μπορέσουμε να μην θρηνήσουμε άλλα θύματα. Αν και νομίζω το καταλαβαίνουμε όλοι, όταν έχουμε και άλλους αγνοούμενους σε αυτή την κατάσταση και καθώς περνάνε οι ώρες, οι πιθανότητες μικραίνουνε. Η απώλεια για τους ανθρώπους που χάσανε δικούς τους συγγενείς, πατεράδες, μανάδες, φίλους κλπ. Είναι τρομακτική. Αυτή είναι η πιο μεγάλη απώλεια. Και εδώ χρειάζεται, ξαναλέω, αυτή τη στιγμή να ενταθούν οι προσπάθειες έτσι ώστε σε αυτό το επίπεδο να έχουμε όσο δυνατόν καλύτερα αποτελέσματα. Κύριε Μαντά, υπάρχει ένα ερώτημα και θα το απευθύνω και στους δύο σας. Ποιος φταίει για αυτό? Κοιτάξτε, ξαναλέω, επαναλαμβάνω και νομίζω ότι πρέπει να είμαστε ψύχρεμοι σε αυτές. Αυτή τη στιγμή πρωταρχικό πράγμα είναι αυτό. Γι' αυτό δεν βιάζομαι να πω εύκολα να αναλύσω την κατάσταση. Άλλωστε υπάρχουν πολύ πιο ειδικοί άνθρωποι από μένα για να πούν τι συγκεκριμένα έφτιαξε στη συγκεκριμένη περίπτωση. Όμως αυτό που μπορώ να πω, νομίζω ότι υπάρχουν διαχρονικές ευθύνες όλου του πολιτικού συστήματος, το οποίο έχει την ευθύνη, αν θέλετε, λειτουργίας και διακυβέρνησης στις περιοχές αυτές, αλλά και σε όλη τη χώρα, διότι έχουμε ανοιχτές πληγές. Διαβάζω σήμερα στον τύπο ότι για τα αντιπλημμυρικά έργα της Αττικής χρειάζονται να επενδύσουμε πραγματικά πάνω από 2 δισεκατομμύρια και χρειάζεται αυτό να προχωρήσει πολύ γρήγορα. Συνεπώς νομίζω υπάρχουν διαχρονικές ευθύνες πολύ σοβαρές και δικές μας ευθύνες. Αφήνω στην άκρη την ένταση των καιρικών φαινομένων, διότι τέτοια και άλλα μπορεί να έχουμε και στο μέλλον και ίσως και στο άμεσο μέλλον. Και άρα πρέπει να τρέξουμε πάρα πολύ γρήγορα, μα πάρα πολύ γρήγορα, παίρνοντας με πολύ ταχύ τρόπο και με τόλμη, αν θέλετε, και με όσο το δυνατόν μεγαλύτερη συνένεση, όλα αυτά τα μέτρα που πρέπει να πάρουμε και στο επίπεδο του διοικητικού μηχανισμού, που νομίζω, ότι είναι επίσης πολύ κρίσιμο θέμα. Να περάσουμε και στον κύριο Τασούλα.